Αποστολό! Άλλαξε! Έλα! Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Ποντιακής Νεολαίας Αράχου, όπου μετά την κρίσιμη προπόνηση της Πέμπτης για την ομάδα του Αράχου, εν ώψη του ντέρμπι με την Αλεξάνδρεια, η ομάδα κάνει ένα μπάρμπεκιου σε ένδειξη σύσφιξης σχέσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ένα πολύ καλό κλίμα, σε τραγούδι, γλέντι, αλλά όλα αυτά υπό τη σκιά του ποδοσφαίρου, του ντέρμπι, το οποίο έρχεται παντελή και τι κρύβει για την ομάδα σας. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας, εντάξει. Ένα παραπάνω ότι παίζουμε ένα τοπικό ντέρμπι με την ομάδα της Αλεξάνδρειας, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το δηλώνει και η βαθμολογική της θέση, είναι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Τυχαίνει σε μια συγκυρία που το παιχνίδι, εμείς θέλουμε τους βαθμούς. Έχουμε μείνει μετά το σαββοπάτι μας στη Μελή και έχουμε μείνει λίγο πίσω. Είναι ένα κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια.
και θα επιδιώξουμε όπως σε κάθε παιχνίδι να πάμε με την νίκη. Καλά, η διαφορά δεν είναι μεγάλη, ακόμα είναι αρχή. Είμαστε περίπου στο 1 τέταρτο πρωταθλήματος. Απλώς το παιχνίδι αυτό γίνεται στη σκιά κάποιων. Όχι, δεν είναι για να ταραχώνω, αλλά η ομάδα κάπως πέρασε κάποιες ταλαιπωρίες μεσοβδόμαδα. Αυτή τη στιγμή το κλίμα πώς είναι στην ομάδα? Όλα γιατί καλά. Κατεβαίνει με υπηρεσιακό τον Ευγένιο τον Κίτσα. Όλα καλά. Καθήκον μας είναι να συνεχίσουμε τη λειτουργία της ομάδας και όλα πιστεύω θα πάνε καλά. Τώρα να κάνω και κάτι στατιστικό να πω τελευταία, χωρίς να θέλω να χαλάσω το κλίμα, λίμωνο. Λένε ότι το θηρίο είναι πιο επικίνδυνο όταν είναι λαβωμένο, πληγωμένο. Είναι αλήθεια αυτό? Συνήθως επαληθεύεται αυτό το ήτο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα έναυσμα και για μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε για το μέλλον μετά τον ντέρμπι. Καλούμε όλο τον κόσμο, τον φύλαθο κόσμο της περιοχής μας, να έρθει στο γήπεδό μας το Σαββάτο. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Να κερδίσω καλύτερος και είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρουμε στο φύλαθλο κόσμο ένα πανέμορφο παιχνίδι. Ωραία, και πάνω απ' όλα σε αθλητικά πλαίσια. Πάνω απ' όλα εννοείται αυτό. Okay. Είμαστε και 90 λεπτά αντίπαλοι, από εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Ευχαριστώ πολύ. Μετά την προπόνηση ακολουθεί μπάρμπεκιου και γλέντι για την ομάδα του Αράχου. Φαίνεται ότι οι σχέσεις είναι πολύ καλές. Αλλά κοντά μου έχω έναν έμπειρο παίχτη της Ποντιακής Νεολαίας, τον Σοκράτη Μουταφίδη. Σοκράτη, πώς βλέπεις το μεγάλο ντέρμπι που έρχεται το Σάββατο στην έδρα σας? Δύσκολο παιχνίδι, εννοείται. Η Αλεξάνδρα ήταν μια καλή ομάδα και μπορώ να πω ότι έχει ανέβει τελευταία. Δεν ξεκινήσαμε καλά ούτε εμείς ούτε η Αλεξάνδρα. Σιγά σιγά βρήκε τα πατήματά της. Εμείς είμαστε σε μια φάση που με τη φυγή του προπονητή, με αυτό το τραπέζι ας πούμε, δείχνουμε ότι είμαστε αγαπημένοι. Δεν μας επηρέασε η φυγή του προπονητή. Σίγουρα θέλαμε τον είχαμε κοντά μας, αλλά από τη στιγμή που έγινε έτσι θα ζήσουμε με αυτό, θα προχωρήσουμε και θα πάμε στο παιχνίδι με την καλύτερη ψυχολογία που έχουμε. Ελπίζω σε ένα καλό παιχνίδι, να γίνει ένα ήρεμο παιχνίδι, να μην υπάρχουν εντάσεις και να νικήσω καλύτερος φυσικά. Λοιπόν, θα πω κάτι που ρώτησε και πριν τον κύριο Πετρίδη, τον υπεύθυνο τύπο της ομάδας. Λένε ότι ένα θηρίο είναι πιο επικίνδυνο όταν είναι πληγωμένο. Νιώθεις ότι η ομάδα σου είναι αυτή τη στιγμή πληγωμένη και θέλει να αποδείξει κάτι? Αυτό να σου πω την αλήθεια, το είπα στην προπόνηση. Βέβαια, καμιά φορά γυρίζει και μπούμερακ, αλλά πιστεύω ότι οι παίχτες έχουν τέτοια εμπειρία και είναι τέτοιοι παίχτες που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις και σίγουρα δεν τις έχουν ζήσει την πρώτη φορά τώρα. Τις έχουν ξαναζήσει και έχουν μάθει σε αυτό. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα είναι αυτό που είπες. Θα επιδράσει θετικά για την ομάδα σου. Θα επιδράσει θετικά. Λοιπόν, και κλείνοντας κάτι, ένα μήνυμα για τον κόσμο, για το φίλο κόσμο της ομάδας, του Αράχου. Ναι, μια καλή ερώτηση αυτή, γιατί ο κόσμος είχε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, που η ομάδα να ανεβαίνει κατηγορίες τη μία πίσω από την άλλη. Αλλά η Α1 είναι μια κατηγορία που θέλει πολύ προσοχή, θέλει πολύ προσπάθεια. Και ό,τι παίχτες και να έχεις, κάποια στιγμή θα έρθουν και τα στραβά αποτελέσματα. Δεν μπορείς συνέχεια να κερδίσεις. Άμα κερδίσεις συνέχεια, σημαίνει ότι είσαι πρωταθλητής. Άρα, τι μήνυμα περνάμε στον κόσμο? Περνάμε ότι θέλει υπομονή και στα στραβά τα αποτελέσματα είναι εκεί που πρέπει να μην μιλήσεις. Στα καλά θα πεις μπράβο. Στα άσχημα πρέπει να πεις. Και πολύ στήριξη στα στραβά αποτελέσματα. Αυτό εννοούσα. Ότι στα στραβά θέλει στήριξη και να μην μιλάς. Να μην μιλάς σημαίνει ότι θέλεις κάνεις υπομονή για να έρθουν τα καλά. Ως έμπειρος παίκτης, μας είπε και κάποιες συμβουλές ο Σοκράτης. Λογικό είναι. Και ειδικά για τους καινούργιους παίκτες και για τον κόσμο που απογοητεύεται εύκολα, να κρατάει καλά και να έχει ελπίδα. Έτσι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.